Στο Νιουσβίλ ο κύριος Γιώργος Κοντρογιάννης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας. Γεια σας κύριε Κοντρογιάννη, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο. Το σκοπό της επίσκεψής σας, τον ξέρουμε, είναι για την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, για τις εκδηλώσεις που έγιναν. Ποια είναι η άποψή σας για την νέα χρονιά που ξεκίνησε και στο πρώτο εξάμηνο θα έχει την Ελλάδα στη θέση της προεδρεύουσας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Είναι μια κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία, διότι τώρα θα γίνει το άλμα το μεγάλο προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Τα επιμελητήρια, μέσα από τον επιμελητηριακό θεσμό και τον ρόλο τον οποίο έχουν να δείξουν προς τις επιχειρήσεις, είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια προκειμένου οι επιχειρήσεις της Ελλάδος να προχωρήσουν για το καλύτερο. Αυτή είναι η συμβουλή μας προς την πολιτεία και προς τις επιχειρήσεις, και να μείνουν οι σωστές και υγιείς επιχειρήσεις για το καλό και το μέλλον της πατρίδας μας. Εκπροσωπείτε μια νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, την Κέρκυρα, τα Ιόνια νησιά θα έλεγα εγώ. Θεωρείτε ότι αντιμετωπίζετε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα σαν επιχειρηματίες της νησιωτικής Ελλάδας? Έχουμε κάμποσα προβλήματα, δεν μπορώ να πω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Πλην όμως και φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά το νησί μας η Κέρκυρα όσον αφορά τον τουρισμό. Έχουμε όμως και άλλα προβλήματα τα οποία εμείς σαν επιμελητήριο τα έχουμε υποδείξει επανειλημμένως προς τους άλλους, οποίους έχουν και την αρμοδιότητα, και προσπαθούμε όμως όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό για το νησί μας, διότι η Κέρκυρα, ξέρετε, είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός και είναι η πύλη εισόδου των Ευρωπαίων στην πατρίδα μας. Έχετε αξιολογήσει τώρα τελευταία την πρόταση που διατυπώθηκε για την Λευκή Εβδομάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα? Το σαν επιμελητήριο σας έχει απασχολήσει αυτή η πρόταση από τη στιγμή που τέθηκε? Εμείς είμαστε υπέρ του ανοιχτού ωραρίου, να πω, δηλαδή να μην συμπιέζονται οι μέρες εργασίας, εφόσον φυσικά έχουμε και τις αμοιβές και τις εργοδοτικές φορές να δίνουμε. Αλλά αυτό το παράδειγμα το οποίο είπατε έχει λάβει σάρκα και οστά και έχει, από την αγορά έχει γίνει αποδεκτό και από την κοινωνία. Λέτε για τις ανοιχτές Κυριακές. Εγώ σας ρώτησα για την πρόταση να κλείσουν τα σχολεία μία εβδομάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Όχι, δεν μας έχει απασχολήσει δεν ακόμα. Δεν σας έχει απασχολήσει ακόμα. Αυτή η πρόταση είναι εν τη γενέση της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Και εγώ χρόνια σε όλους. Ευχαριστώ.